Σας μιλάει ο Big Brother, η Σοφία, να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Oh. Jesus Christ. Γεια σου, Big Brother. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα. Πώς είσαι? Καλά. Τώρα που έχουν περάσει μέρες από την επιβολή της ποινής και ίσως έχεις ηρεμήσει λίγο, θα ήθελα να μου πεις τη σκέψη σου. Καλά το είπες. Έχω ηρεμήσει. Δικαίως πήρα την ποινή. Και ό,τι γίνει, καλώς έρθει. Πώς αξιολογείς την αντίδρασή σου? Νευρίασα πάρα πολύ, γιατί δεν θυμόμουν αυτό που έκανα. Και ναι, αντέδρασα πιο υπερβολικά από ό,τι θα έπρεπε. Καθόλου δεν θα έπρεπε να... Δεν θα έπρεπε, τέλος πάντων, να συμπεριφερθώ έτσι. Δεν με νοιάζει. Ναι, βάλε με υποψήφια. Βάλε με υποψήφια. Δεν με νοιάζει. Σοφία και Αφροδίτη, ναι. Εφόσον παραβιάσατε έναν από τους βασικότερους κανόνες του Big Brother, είστε και οι δύο υποψήφιες προς αποχώρηση. Έλα, ανοίξτε την πόρτα. Θέλω να συγκεντρώσετε όλους τους συγκατοίκους σας στο σαλόνι και να τους το ανακοινώσετε. Είναι στημένο, φίλε. Αυτό είναι στημένο. Είναι στημένο. Είναι στημένο, φίλε. Αυτό είναι στημένο. Ήμουν υπερβολική. Σοφία, δείχνεις μετανιωμένη. Ναι, είμαι. Ασχέτως που γελάω, είμαι. Δεν έπρεπε να φωνάξω. Και να εξοργιστώ τόσο πολύ. Έκανα λάθος. Το παραδέχομαι. Και πριν και μετά. Γαμίσε ρε και εσύ. Γαμίσε ρε, άντε. Άντε. Άντε από εδώ. Είναι... Η άλλη του κόσμου έχει γίνει εδώ και προτινόμενη είμαι εγώ. Είδα ότι ζήτησε συγγνώμη από την Αφροδίτη. Για ποιο λόγο? Που... ουσιαστικά... εγώ έφταιγα. Και τη ζήτησα συγγνώμη γιατί την έφερα σε αυτή την... εξαιτίας μου, τέλος πάντων, μπήκε σε η Αφροδίτη προς αποχώρηση. Και γι' αυτό τη ζήτησα συγγνώμη. Δεν ήταν... ήθελα να το πάρω μετά πάνω μου, αφού είδα τι έγινε. Εγώ έφταιγα και δεν έπρεπε να τιμωρηθεί κατ' εμέ και η Αφροδίτη, αλλά μόνο εγώ. Όμως η Αφροδίτη μου είπε, εντάξει, ότι είναι μεγάλη γυναίκα κι αυτή και ξέρει τι είναι λάθος, τι είναι σωστό και ότι δεν πρέπει να ζητάω συγγνώμη. Όμως εγώ το ένιωθα και το έκανα. Και θα το ξανακάνω και τώρα, άμα χρειαστεί. Ξέρω τα λάθη μου. Τα καταλαβαίνω ίσως πιο μετά, αλλά όταν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη. Σε έχει αγχώσει το γεγονός πως είσαι προτινόμενη? Όχι. Γιατί, όπως είπαμε, είναι ένα παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα έμπαινα έτσι κι αλλιώς. Προτινόμενη, τι τώρα, τι πριν δύο εβδομάδες που μέσωσε ο Δημήτρης και τις δύο φορές. Και την επόμενη μπορεί να είμαι και τη μεθεπόμενη. Και μπορεί και να φύγω και κάποια στιγμή. Μπορεί να φύγω και την Παρασκευή. Όλα καλά. Δεν έχω άγχος με την έννοια... Δεν έχω άγχος. Ζω την κάθε στιγμή. Με τις υπερβολές, με τις χαρές, με τα γέλια, με τα κλάματα. Εγώ μέχρι τώρα έχω περάσει και καλά. Έχω πιεστεί.
Έχω στεναχωρηθεί, έχω χαρεί, έχω γελάσει, έχω λυπηθεί. Έχω ζήσει πολλά συναισθήματα όσο καιρό είμαι εδώ πέρα. Και το να αποχωρήσω ή να μείνω... Κάθε εβδομάδα έτσι κι αλλιώς το νιώθω με αυτό. Κάθε εβδομάδα... Δεν ξέρουμε άμα θα είναι η εβδομάδα που θα φύγουμε ή θα μείνουμε. Και έτσι... Εγώ είμαι ευτυχισμένη. Εγώ είμαι μια χαρά. Τώρα, άμα θα αποχωρήσω, αποχώρησα. Άμα θα μείνω, καλώς να μείνω. Σοφία, σε ευχαριστώ και καλή σου μέρα. Καλημέρα.